Ο γνωστός συνομιλητής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και βασικό συνεργάτης του Κλάου Βαμπ, Γιουβάλ Νόα Χαράρη, έχει μιλήσει μεταξύ άλλων για τον τρόπο με τον οποίο οι υπολογιστέ μπορούν να συνδεθούν στους εγκεφάλους των ανθρώπων. Τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου βίντεο που δείχνει τον Χαράρη να αναφέρεται σε ένα διαγκεφαλικό δίκτυο, σύμφωνα με το οποίο θα είναι όταν πολλοί εγκέφαλοι μαζί συνδέονται σε υπολογιστές. Συγκεκριμένα, ο Χαράρη υποστήριξε ότι αν έχει ένα καλό σύστημα διπλή επικοινωνία, το οποίο μπορεί να φέρει σε επικοινωνία υπολογιστέ με εγκεφάλου, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συνδέσει πολλού εγκεφάλου μαζί, το οποίο θα δημιουργήσει ένα διαγκεφαλικό δίκτυο, γιατί είναι το ίδιο σύστημα και κανένα δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό για πολλού τομεί όπω η ταυτότητα. Στη συνέχεια ο ίδιος αναρωτιέται ποιος είμαι εγώ που μπορώ να συνδεθώ απευθεία στον εγκέφαλο ενός άλλου ατόμου. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος είχε μιλήσει και για μια νέα άχρηστη τάξη ανθρώπων που δεν έχουν αξία να προσφέρουν στην κοινωνία και η οποία θα δημιουργηθεί μετά την εφαρμογή του Great Reset, περιγράφοντας ένα πολύ άσχημο μέλλον για δισεκατομμύρια ανθρώπων. Συγκεκριμένα, όπως είχε τονίσει, από την μία πλευρά θα υπάρχει εμφάνιση μίας νέας αναβαθμισμένης ελιτ, αποτελούμενη από υπερανθρώπους, αναβαθμισμένη από την γενετική μηχανική και από computer interfaces συνδεδεμένα με τους εγκεφάλους. Από την άλλη πλευρά, μία νέα τεράστια άχρηστη τάξη. Μία τάξη δίχως στρατιωτική ή οικονομική χρησιμότητα και ως εκ τούτου δεν έχει καμία πολιτική δύναμη».